τηλεοπτικές προτάσεις είχες? Όχι, φέτος δεν είχα, πέρυσι είχα. Είχα θεατρικές προτάσεις, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στο full time από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Το πες μου ότι είναι ψέμα. Για το celebrity είχες πρόταση στο Δομήνικο? Ναι, ξέρεις, είχα και δεν είχα. Είχα και δεν είχα, αλλά δεν θα άφηνα το θέατρο ποτέ. Μάνο, τι απαντάς σε όσους μπορεί να αμφισβητήσουν τη διεθνή σου καριέρα? Δεν θα απαντήσω. Μας βγουν στο Instagram μου να δουν το τι έχω κάνει. Και δεν σου μιλάω και σαν ηθοποιό, σου μιλάω και σαν μοντέλο που δουλεύω και το κάναν αυτό. Δηλαδή, μου τυχαίνουν δουλειές. Να βγουν στο Instagram να δουν. Δεν υπερασπιστώ κάτι που έχω κάνει. Έχεις υπάρξει έτσι με φωτογράφους παραπάνω διαχειτικούς? Όχι, όχι. Γιατί έχω δουλέψει μόνο με επαγγελματίες. Μια φωτογράφηση έχεις κάνει? Φυσικά. Φυσικά. Πώς το χειρίστηκες την πρώτη φορά? Δεν έχω πρόβλημα με το σώμα μου. Είμαι εγώ εαυτός μου, το σώμα μου. Και από εκεί και πέρα ο φωτογράφος αρχίζει και παίρνει στιγμές από μένα. Ήσυχα και ωραία. Τίποτα άλλο. Είσαι πολύ έτσι στοργικός, του μπαμπάς, του στηρίζεις. Τους παίρνεις από το σχολείο, όπως μου είπες. Ναι, και γιατί να μην τους πάρει κάποιος μπαμπάς από το σχολείο και γιατί να μην είναι κάποιος ζεστός κυρίως με τα παιδιά του, έτσι. Δεν μπορώ τους γονείς που κάνουν παιδιά για το lifestyle, επειδή όλες θέλουν να κυκλοφορούν με ένα καρότσι για τα διάφορα περιοδικά να το κάνουν lifestyle. Αυτό με ενοχλεί. Έχει κλείσει το κομμάτι της πατρότητας για σένα? Νομίζω ναι. Η σχέση σας ποιες είναι με τη γυναίκα σου, την πρώην? Πάρα πολύ καλές σχέσεις. Πάρα πολύ. Βγαίνουμε για φαγητό με τα παιδιά. Και τα λέμε όσο πρέπει για να έχουμε μια ισορροπία για τα παιδάκια μας. Σε φερτάρουν έξω, έρχονται από μόνοι? Όχι, δεν με φερτάρουν. Αυτό έχω συζήτηση. Δεν με φερτάρουν γιατί ίσως είμαι τρομακτικός. Ίσως του δημιουργώ μια ανασφάλεια ότι ο Μάνος είναι ηθοποιός και αυτό και τα λοιπά. Άρα θα καταλαβαίνεις από. Δεν υπάρχει μια σταθερότητα, δεν υπάρχει κάτι. Όλη αυτή την ασφάλεια δεν αρέσει στα κορίτσια, γενικά στις γυναίκες. Με την απιστία έχεις φλερτάρει? Όχι. Όχι, είμαι πολύ σταθερός στη σχέση μου. Εσύ πώς ήσουν σαν παιδί? Ήμουν ένα ταπεινό παιδάκι. Φαντάζομαι ότι περνούσα παρατήρητο στο σχολείο. Ήμουν αδιάφανος, πολύ ντροπαλός. Και ξαφνικά γίνομαι ηθοποιός. Και έρχονται οι μαθήτριές μου και με βλέπουν και λένε: δεν το πιστεύουμε. Εσύ στο σχολείο δεν υπήρχες. Και πότε άρχισε έτσι το σουξέ με τις γυναίκες? Δεν νομίζω ότι έχω σουξέ με τις γυναίκες. Ως ντροπαλός, έτσι στην εφηβεία, πώς το διαχειρίστηκες με τις γυναίκες? Ως ντροπαλός στην εφηβεία, που εξακολουθώ να είμαι ντροπαλός, αλλά δόξα το έχω δουλέψει λόγω θεάτρου. Άρα κυνηγό δεν θα σε χαρακτήριζε, αν σου αρέσει μια κοπέλα? Όχι, δεν με χαρακτηρίζω κυνηγό. Ή ας πούμε το. Ναι, με θα μ' αρέσει το τετατέτ, θα πω κι εγώ δύο κουβέντες. Θα δείξω και εγώ ότι πλέον με ενδιαφέρει το πρόσωπο, αλλά δεν θα πω ότι ήμουν και από τα Greek αμάκια, το Greek lovers, Greek αμάκια, με την ευχέρεια του να παίζω, να κάνω πράγματα, να αλλάζω συντρόφους, γενικά. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν την ψώνησες και ποτέ, δεν είναι? Όχι, δεν την ψώνησες. Δεν σου ανέβηκε καθόλου η αυτοπεποίθηση με το θέατρο, με το modeling μετά? Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου. Εσύ να σε φλερτάρουν οι άντρες? Φυσικά. Και πώς απαντάζεσαι? Όχι, είναι κομπλιμέντο να σε φλερτάρουν και άντρες και γυναίκες, αλλά εντάξει, το στίγμα είναι στίγμα. Είπες κιόλας να αφήσουν στην ησυχία τους τον Πέτρο Φιλιππίδη. Ναι, γενικά, ενώ ότι ο καθένας παίρνει πίσω καρμικά αυτό που πρέπει να πάρει. Από εκεί και πέρα το να καρυβαλήσουμε πιο πολύ, να θέλουμε να τον κατασπαράξουμε και να πετάξουμε τα κομμάτια του στους πέντε ανέμους, το βρίσκω κάπως υπερβολικό. Πραγματικά να τον κάνουμε σκόνη, τι να τον κάψουμε, τι να κάνουμε, Auschwitz. Δεν το καταλάβω αυτό.